Προσπάθεια της ΑΕΛ τώρα για επιστροφή στην Super League, καθοδηγείται και πάλι για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν από τον Μάριο Εκμπόη, τον οποίο τον βλέπετε ήδη, είναι σε απευθεία σύνδεση από τη Λάρισα μαζί μας. Καλησπέρα Μάρια, ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας σήμερα. Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ. Καταρχάς, μια διευκρίνηση. Σε ποιο όμικρον τονίζεται το επίθετό σου, στο πρώτο ή στο δεύτερο? Κανονικά στο δεύτερο. Την είχα την υποψία, αλλά... Κανονικά στο δεύτερο. Δεν υπήρχε πιο κατάλληλος άνθρωπος να ρωτήσω από εσένα τον ίδιο, Μάριε. Σε ευχαριστούμε. Ναι, ναι, και μου έκανε εντύπωση που το... Ναι. Συγχαρητήρια καταρχάς και για το 1-0 επί της νίκης Βόλου της ομάδας σου με δικό σου γκολ. Και πάλι δεν είναι τυχαίο. Το τρίτο σου αυτή τη σεζόν. Είχες άλλα 17 την περασμένη. Δεν ξέρω αν θεωρείς ότι έχεις βρει το σπίτι σου στη Λάρισα, την ομάδα που σου ταιριάζει. Νιώθω εντάξει, ναι, νιώθω καλά σε προσωπικό επίπεδο. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι, ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Θα συζητήσουμε περί στόχων ομαδικών σε πολύ λίγο. Θέλω να μείνουμε λίγο περισσότερο σε σένα, Μάριε. Έχεις 55 συμμετοχές και 12 γκολ στη σκοτσέζικη Premier League. Δεν έχεις αγωνιστεί ποτέ στην ελληνική Super League. Αναφέρομαι στη θητεία σου με την Hamilton. Δεν έπαιξες ούτε με τον Όφη στην Super League. Δεν ξέρω αν είναι ένας από τους προσωπικούς σου στόχους αυτός. Σίγουρα είναι προσωπικός στόχος να παίξουμε στη μεγάλη κατηγορία στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα πιστεύω πως θα τα καταφέρουμε. Κατάφερες να ξαναβρεις... Στο μέλλον, ναι. Κατάφερες να ξαναβρεις την καλή σου φόρμα, τον καλό σου εαυτό, να κάνεις τα καλύτερα στατιστικά τουλάχιστον της καριέρας σου μετά την επιστροφή σου στην Ελλάδα από τη Σκωτία, όπου είχες δύο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, σε άφησαν καιρό έξω και οι δύο. Δεν ξέρω πώς κατάφερες να ανταπεξέλθεις και αν θεωρείς ότι αν δεν ήσουν τόσο άτυχος θα μπορούσες να μην έχεις επιστρέψει καν στην Ελλάδα, να μην κάναμε αυτή την κουβέντα τώρα μαζί. Σίγουρα εντάξει, ο τραυματισμός άμα είναι σοβαρός σε αφήνει πίσω, αλλά εντάξει, αν δεν ξέρω τώρα πώς θα είχαν έρθει τα πράγματα, πάντως είμαι καλά τώρα, δόξα τω Θεώ, ναι, δεν έχω τίποτα και βλέπουμε στη συνέχεια. Το ότι είσαι καλά και αισθάνεσαι καλά φαίνεται και από το πώς αποδίδεις μέσα στο γήπεδο με την ΑΕΛ. Την περασμένη σεζόν ήταν η πρώτη δική σου. Η ΑΕΛ ήρθε δεύτερη στον όμιλό της, στο μείον 8 από την Βέρεια. Πόσο αισιόδοξοι είστε, Μάριε, ως ΑΕΛ ότι αυτήν τη φορά θα καταφέρετε να βγείτε πρώτοι και να εξασφαλίσετε απευθείας επιστροφή στη Super League? Είμαστε αισιόδοξοι, εντάξει. Έχουμε πολύ καλό κλίμα με τα παιδιά όλα. Εντάξει, δεν τα καταφέραμε πέρυσι, δυστυχώς. Πιστεύω φέτος ότι θα τα καταφέρουμε. Φαντάζομαι, συζητάτε και... Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι, εντάξει. Υπάρχουν καλές ομάδες, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Ποιες άλλες ομάδες υπολογίζετε ως βασικές ανταγωνίστριες, Μάριε? Είναι καλή ομάδα και είναι και η Βόλου καλή ομάδα και ο Πανσεραϊκός είναι καλή ομάδα και ο Ηρακλής είναι καλή ομάδα, εντάξει. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε το καλύτερο ρόστερ ώστε να ανέβουμε. Εγώ να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα σε σένα προσωπικά αλλά και σε όλη την ομάδα, Μάριε, μακριά από περιπέτειες και ό,τι καλύτερο και για τον Μάριο Εκμπόη και για την ΑΕΛ να ευχηθώ. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν κοντά μας.